Μία 32χρονη τουρίστρια από την Αυστρία κατήγγειλε για απόπειρα βιασμού έναν 42χρονο μοναχό μέσα στη μονή του Αγίου Γεωργίου των Κρυμνών στις Βολίμες Ζακίνθου. Η γυναίκα είχε επισκεφθεί τη μονή που βρίσκεται στην ίδια περιοχή με το γνωστό ναυάγιο το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής. Ο μοναχός που ήταν φιλοξενούμενος στη μονή καθώς κατάγεται από τα Γιάννενα την πλησίασε και άρχισε να τη θοπεύει. Η τουρίστρια έφυγε από το σημείο, αλλά εκείνο την ακολούθησε, την εγκλώβησε και επιχείρησε να τη βιάσει. Τελικά κατάφερε να του ξεφύγει και λίγο αργότερα να τον καταγγείλει. Στη μονή του Αγίου Γεωργίου μετά την καταγγελία έφτασαν οι άνδρες της αστυνομικής διεύθυνσης Ακίνθου και συνέλαβαν το 42χρονο μοναχό. Όπως μάλιστα διαπίστωσαν δεν είχε και έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι είναι ιερέας. Μετά από όλα αυτά, ο 42χρονο οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για το κακούργημα τη απόπειρα βιασμού, καθώς και για αντιποίηση αρχή, λόγω τη έλλειψης των εγγράφων. Τελικά, ο 42χρονο καλόγερο ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί.